Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλωσορίσατε στο ΑΜΑΝ της Τρίτης, το οποίο σήμερα εν μέρη βέβαια είναι αφιερωμένο στο αυτοκίνητο. Για να δούμε τι θα δούμε στο ΑΜΑΝ της Τρίτης και όχι Τετάρτης κυρίες και κύριοι σήμερα, τώρα δηλαδή σε αυτό το βίντεο που ακολουθεί αμέσως τώρα. Σταματήστε, οπ, έγινε. Πάμε. Σήμερα στο ΑΜΑΝ, Συνεργείο Αυτοκινήτων, Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ή αλλιώς ΚΤΕΟ, Οδική Βοήθεια. Ξαναμιλάμε με τον εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, James C. Πριν πάτε διακοπές, συμβουλευτείτε πρώτα τον ΕΟΤ. Γιατί μπαμπά, ΑΜΑΝ Τελεσόπινγκ. Όλα τα ευτράπελα στους τίτλους τέλους. Αυτά και άλλα πολλά αμέσως τώρα στο ΑΜΑΝ! Μπα, έλα βουράκι μου. Δεν μπορώ άλλο, δεν είμαι καλά. Δεν είσαι καλά. Είπε το αγόρι μου ότι δεν είναι καλά. Τι έχεις πασάκα μου, τι σου συνέβη, τι κακό σου συνέβη. Εσύ μπαμπά, δεν καταλαβαίνεις. 2 μήνες τώρα μόνο με τον πόλεμο ασχολιόμαστε. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κακό. Πώς βρε αγόρι μου, δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αυτό ήταν κακό την πρώτη μέρα του πολέμου, όταν ξεκίνησε. Τώρα πλέον είναι ό,τι χειρότερο. Παρακαλώ. Ναι, ναι, παιδί μου. Τι όχημα υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή? Μόνο το σαράβαλο, το κόμπανο του διοικητή. Τι είπες, τι είπες, γνωρίζεις με ποιον μιλάς? Όχι. Είμαι ο διοικητής σου και το σαράβαλο που λες είναι το τζιπ μου. Εσύ ξέρεις με ποιον μιλάς? Όχι, παλιοφάνερο, δεν γνωρίζω με ποιον μιλάω. Τότε για χαρά, κόμπανε. ΑΜΑΝ! Κυρίες και κύριοι, κάθε 2 περίπου χρόνια όλοι οι κάτοχοι αυτοκινήτων καλούνται να περάσουν τα αυτοκίνητά τους από το ΚΤΕΟ, προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταελότητα των οχημάτων τους. Ωστόσο, πολλές είναι οι καταγγελίες για την αναξιοπιστία του συστήματος αυτού, αφού έχουν ακουστεί διάφορα για χρηματισμό, υποτιθέμενο χρηματισμό κάποιων υπευθύνων. Τίποτα βέβαια ποτέ δεν έχει αποδειχτεί. Το ΑΜΑΝ, προκειμένου να διαλευκάνει το θέμα, επισκέφτηκε έναν τυχαίο σταθμό ΚΤΕΟ και κατέγραψε αυτά που θα δείτε ευθύς αμέσως. Δείτε τα λοιπόν. Πολύ καλά. Έλα να περάσει ο επόμενος. Κύριε. Αμα, Μάκη. Μάκη μου. Στέφανε. Αλλιώ, φίλε, αγόρι μου. Τι γίνεται, βρε, αδελφέ. Μια χαρά, θα με βοηθήσω να το πάμε λίγο πιο μπροστά, ρε, το ήμα. Έλα, έλα, πάμε, έλα. Έλα, έλα, έλα. Ωραία, Στεφανάρα, το έφερα να το ελέγξεις. Να το περάσουμε εκεί, γιατί έχω και κάποιες δουλειές. Ρε, την έλεξε τώρα, λέγονται αυτά τα χήματα να πω, που είναι του κουτιού, ρε, καινούργιο όχημα. Την έλεξε. Μπες μέσα και τράβε στην κυραδέσποινα μου, θα τα πούμε σε 2 χρόνια. Τα λέμε, αδερφέ. Να σε καλά κι εσύ. Πώς το διατήρησες έτσι, ρε, μπράβο. Θα πάρει και μπρος. Αυτός είσαι. Πήρε. Για χαρά. Γεια σου, Στεφανάρα. Μπράβο, ρε, το παλικάρι. Εμπρός. Ο επόμενος. Πω ρε φιλαράκι, τι αμάξι είναι αυτό. Νούμερο 1 ακαταλληλότητας και παρανομίας να πούμε. Είναι δυνατόν? Τι λέτε κύριε τώρα, πώς βγάλετε τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα για το αυτοκίνητο μου πριν καν το ελέγξετε? Ουφάτε, βάλε μπροστά να αρχίσει αυτός ο έλεγχος, να δούμε τι θα γίνει. Άντε ξεκίνα. Άντε ρε παλικάρι, δεν είσαι μόνος σου, άντε ξεκίνα. Δεν μου λες, αδερφέ μου, τρελός είσαι. Πώς θα ξεκινήσω αφού κάθεσαι μπροστά, θα σε πατήσω? Τι είπες, θα με πατήσεις? Αρχίσαμε τις απειλές στους ανθρώπους των ΚΤΕΟ. Είσαι με τα καλά σου, ρε. Πες περιπτώσει, σβήσε. Σβήσε, λέω, και δώσε τα χαρτιά. Να αρχίσουμε ανάποδα. Ρε που μπλέξαμε απόψε. Ορίστε, πάρτα. Πάρτα. Πάρτα στον ΚΤΕΑΤΖΙ. Τι υπονοείτε, κύριε? Ναι, υπονοώ, κύριε. Τίποτα δεν υπονοώ. Μου ζητήσατε τα χαρτιά και σας είπα, ορίστε, πάρτε τα χαρτιά του αυτοκινήτου. Αυτό εννοείται, τα χαρτιά του αυτοκινήτου. Όχι κάποια άλλα χαρτιά που αν τυχόν μου δίνατε και εγώ τα έπαιρνα, θα μπορούσα να επισπεύσω τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, κύριε. Όχι, κύριε, δεν σας καταλαβαίνω. Δηλαδή είστε τρελός. Μου ζητήσατε τα χαρτιά του αυτοκινήτου, αυτά σας έδωσα. Εντάξει, εντάξει, μην εξάπτεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τα άλογα, τι λέει εδώ? Τι λέει εδώ, κύριε μου? Εδώ λέει ότι το αμάξι μου έχει 110 άλογα. Αυτό είναι, δεν έχετε να μου πείτε εσείς κάτι άλλο? Όχι κύριε, τι άλλο να σας πω δηλαδή? Το αμάξι δηλαδή έχει 110 άλογα. Ακριβώς κύριε μου, το αυτοκίνητό μου το γράφει και έχει 110 άλογα. Είστε σίγουρος αγαπητέ μου φίλε? Ρωτάω για τελευταία φορά, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Μιλάμε για 110 άλογα, έτσι? Τρελός είστε άνθρωπέ μου, 110 άλογα έχει το αυτοκίνητό μου, το είπαμε 100 φορές. Για βάλετε εδώ. Αυτά εδώ τα 3 λαγουδάκια τι είναι, κύριε μου?
Γιατί δεν λέτε ότι έχει 110 άλογα και 3 λαγουδάκια? Τώρα είστε σοβαρός, άνθρωπε μου, δηλαδή εξαντλείτε όλη την αυστηρότητά σας επάνω μου λίγο πιο πριν περάσετε την άλλη τη σαβούρα? Σαβούρα, σαβούρα το μάκυρε, το μάκυρε, το παλικάρι, το αλάνι, τον ίσιο, τον ευθύ, τον τίμιο που ήρθε εδώ πέρα και τι είπε, αυτός είμαι εγώ και αυτό είναι το αμάξι μου. Στα ίσα ρε, παλικαρίσια, μπεσαλίδικα ρε, αυτή την πέσα εμείς την επιβραβεύουμε. Όχι σαν εσένα που μου ήρθες εδώ με τα λαγουδάκια, τα φημέ, τα τζάμια, τα κλαμπατζίπαρα, σαν να είμαστε τίποτα ηθαγενείς και ήρθες να μας εντυπωσιάσεις. Ποιος νομίζω ότι είσαι ρε, για να περάσεις τακτέο πρέπει να είσαι τίμιος και ειλικρινής. Δεν είσαι τίμιος, δεν είσαι ειλικρινής, φύγε αμέσως. Τι λέτε κύριε, δεν πάω πουθενά, εγώ έδωσα του κόσμου τα λεφτά για να φέρω το αμάξι μου σε αυτή την κατάσταση. Σέρβις το έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα φύγω μόνο αν βρείτε το παραμικρό σφάλμα. Αφού το πάμε έτσι, θα το βρω για να μάθεις. Ορίστε φίλε, πατάω τον γκάζι και δεν γίνεται τίποτα. Ούτε προχωράει ούτε παίρνει μπροστά να πούμε. Καλά ρε βλαμμένος είσαι, πως θα πάρει μπροστά αφού δεν γύρισες κάτι μίζα? Μπα, πάλι αρχίσαμε τα υπονοούμενα. Πάλι μίζες και λαδώματα. Ρε αγόρε μου, για ποιους μας έχεις περάσει ρε? Δεν καταλαβαίνεις το αμάξι να κατάλληλο, δεν περνάει τακτέο. Μάλιστα, επειδή κάτι έχω αρχίσει να αντιλαμβάνομαι κύριε. Αυτά εδώ τα χαρτιά, μήπως περνάνε εδώ στο κτέο? Για να δω. Ρε φλαράκι, δεν σε έχω καταλάβει ρε, μάλλον εσύ δεν με έχεις καταλάβει. Ποιος νομίζεις ότι είμαι? Είναι δυνατόν για 20 ψωροχιλιάρικα να αφήσω το χάρο να κυκλοφορεί ελεύθερος και οι ζωές ρε, των συνανθρώπων μας? Πού τις βάζεις τις ζωές των συνανθρώπων μας ρε αλήτη? Είμαστε φτωχοί αλλά είμαστε τίμοι εδώ στα κτέρα. Εντάξει κύριε, εντάξει. Αχ Θεέ. Τώρα κύριε, μήπως είστε λιγότερο τίμοι? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες ότι έχω τα επίσημα έγγραφα του αυτοκινήτου. Δώστε να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάρ' το αμάξι είναι εντάξει να πούμε. Πάρε και τα χαρτιά σου εδώ και να θυμάσαι φιλαράκι. Την επόμενη φορά που θα έρθεις, στο λέω να θυμάσαι. Μην με αναγκάσεις να καταγραστώ ξανά την εξουσία που μου δίνει το κράτος. Και εσύ, να άνοιξεις λίγο το μυαλό σου, να μπορείς να καταλάβεις τα υπονοούμενα. Να αντιλαμβάνεσαι πιο γρήγορα. Βρε, σβέλτος. Έλα, επόμενος. Αμάν! Καλημέρα σας κύριε! Καλημέρα! Ξέρετε, ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο. Και πολύ καλά κάνατε και επιλέξατε την εταιρεία μας. Η Mercedes φημίζεται για τα καλύτερα αμάξια. Κοιτάξτε αυτό το μοντέλο. Θα είναι καταπληκτικό. 48 εκατομμύρια μόνο. Πω, πολλά λεφτά κύριε. Δεν λέω καταπληκτικό το αυτοκίνητο, αλλά και αυτά τα λεφτά είναι πολλά. Κάτι πιο οικονομικό υπάρχει? Βεβαίως, υπάρχει το άλλο το μοντέλο στα 28 εκατομμύρια. 28 εκατομμύρια? Δεν λέω. Κοιτάξτε, εγώ από μικρό παιδί ήθελα να πάρω Mercedes, να οδηγώ ένα Mercedes. Αλλά και τα 28 εκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Κάτι πιο οικονομικό θα ήθελα. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, πείτε μου πόσα λεφτά έχετε και να διαλέξουμε ένα μοντέλο μαζί. Λοιπόν, με τον υδρότα του προσώπου μου τα έχω μαζεμένα. Ορίστε, 360.000 ολόκληρες δραχμές. Καλά, πλάκα μου κάνετε. Με τόσα λεφτά να σας κάνω πλάκα, όχι κυρία μου. Τι αγοράζω με 360.000? Με 360.000 το μόνο που μπορείτε να αγοράσετε είναι μια πόρτα από Mercedes. Μπορώ να αγοράσω πόρτα Mercedes? Μπορείτε, αλλά τι να την κάνετε? Μην το λέτε αυτό. Εγώ θα την αγοράσω. Θα την αγοράσω. Κύριε, τρελός είστε! Έχει κόκκινο φανάρι, θα με γράψουν! Δεν πάω πουθενά! Εσύ κάνεις λάδια, ρε! Κάνω λάδια! Όχι ρε γαμώ, το καινούργιο αυτοκίνητο ρε γαμώ! Αμάν! Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να κάνετε ονειρεμένες διακοπές το καλοκαίρι, πρέπει να το φροντίσετε από τώρα. Ναι κυρίες και κύριοι, καλά ακούσατε, από τώρα! Γιατί το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Άλλωστε και ο ΕΟΤ έχει ήδη αρχίσει να διαφημίζει τις ομορφιές της πατρίδας μας στο εξωτερικό και να ενημερώνει τους Έλληνες στο εσωτερικό. Έτσι και ο κύριος του επόμενου θέματος αποφάσισε να πάει στα γραφεία του ΕΟΤ για μια απλή ενημέρωση. Δείτε. Τον κύριο Ραβιόλη, μια στιγμή παρακαλώ σας συνδέσω. Γεια σας. Γεια σας, τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω παρακαλώ? Ναι, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει το πράγμα. Εγώ σε ένα μήνα από τώρα παίρνω την άδειά μου. Οπότε ήρθα σε εσάς, στον ΕΟΤ, που είναι ειδικοί άνθρωποι. Λέω, αυτοί θα με βοηθήσουν να αποφασίσω πού θα πάω διακοπές. Μάλιστα. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι σας ενδιαφέρει? Τι να με ενδιαφέρει τώρα, δεσποινής μου, καταλαβαίνετε, μόνος μου είμαι στη ζωή. Ένα μέρος με πολύ κόσμο, έτσι πολύ κίνηση, όμορφα κορίτσια, έντονη νυχτερινή ζωή. Να διασκεδάσουμε, να ξεσκάσουμε, φρέαδερφε. Μάλιστα. Στη Μύκονο έχετε πάει ποτέ, κύριε? Στη Μύκονο? Στη Μύκονο δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Α, ωραία, λοιπόν, περάστε στο δεύτερο όροφο. Εκεί είναι το γραφείο της Μυκόνου. Εκεί θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Από εδώ? Ναι. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αχ, τι καλά.
μην κάτσεις εκεί στην πόρτα, έχει ρεύματα μου που διάσεις, βρε παλουκάρι, αψηλό με το κίτρινο το γυαλί. Καλέ, με το που σε είδα, ήθελα να το πω και θα το ξαναπώ στον κόσμο. Ζήτω Οδυσσέας Ανδρούτσος, δεν ξέρω γιατί το είπα, κάτσε. Μα κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχω λόγια να εκφραστώ αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν να εμφανίζεστε έτσι, σε αυτά τα χάλια, μπροστά στους πελάτες σας γυμνός τσίτσιδος! Αχ, μην το λέτε αυτό, απλά σοκαριστήκατε. Καλέ, αυτό το κορμί, αυτό το θεϊκό κορμί, το έχουν πάρει γλύφτες και το έχουν κάνει μπούστα, το έχουν κάνει αγάλματα. Και εσείς απλά σοκαριστήκατε την ομορφιά, αλλά μην ανησυχείτε, σας έχω τη λύση. Τι έχω πάνω μου? Αυτή τη ζεύρα θα τη ρίξω και θα γίνω μια θεά με ζεύρα. Καθίστε και πέστε μου τι θέλετε και εγώ θα σας βοηθήσω. Ναι, τι θέλω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θέλω πλέον. Τέλος πάντων, κάποια φυλάδια, αν έχετε κάποιες πληροφορίες να μου δώσετε για τη Μύκονο. Αχ, καλέ κουτό, τι να τα κάνεις τα φυλάδια εδώ. Ορίστε, αυτό το κορμί είναι ο χάρτης της Μύκονου. Αν δεν πονούσα πάρα πολύ, θα βάζανα καρφί να ξαπλωνόμουν στον τοίχο να με έβλεπες παντόκορφα. Γιατί αυτό το κορμί που βλέπεις, το σιαλώσει όλο το νησί, αυτά τα γόνατα έχουν ξαπλώσει παντού σε όλες τις παραλίες. Αυτή η πλάτη έχει ξαπλώσει πάνω στα βράχια. Αυτά τα πόδια έχουν δει τον ουρανό. Καταπληκτικά. Και εσύ κάθεσαι και μου λες τώρα για φυλάδια και τρίχες. Ο θέμα είναι δυνατόν, κύριε, είναι δυνατόν δηλαδή όλοι γκέι είναι σε αυτό το νησί! Α, έτσι πως το πες, σαν κατηγόρια ακούστηκε! Γκέι! Τι θα πει δηλαδή γκέι! Επειδή αγαπάμε τη ζωή και τη ζουρουφάμε το μεδούλι. Αχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα κάνουμε και κανένα με το τώρα στα καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάτι πιο σοβαρό, ένα άλλο νησί που να έχει άντρες. Άντρες κανονικούς, φυσιολογικούς. Αχ, άντρες και σοβαρούς και άντρες και άντρες και άντρες. Να πάτε στο τέταρτο, στο γραφείο της Κρήτης, εκεί έχει άντρες. Αλλά, επειδή σε συμπάθησε, βρε Ανδρούτσε μου, άμα τυχόν και μετανιώσεις. Και πάλι ορίστε, εγώ εδώ θα είμαι και θα περιμένω. Ναι, 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 στον τέταρτο είπατε! Στον τέταρτο, στο γραφείο της Κρήτης. Ποιος είναι, μωρέ! Ποιος την πάει και δεν περνάει με! Τι με κοιτάς, μωρέ, και το κάνω! Έλα, βά, μωρέ! Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι θέλεις. Δεν το γραφείο της Κρήτης. Όχι, είναι το γραφείο της Ζιμπάμπουε εδώ πέρα. Δεν είδες την ταμπέλα μου, ολόκληρη τέτοια ήταν στην πόρτα. Κάτσε κάτω και μίλα τι θέλεις. Εντάξει, κύριε, την είδα, μην κάνετε έτσι. Από ευγένεια ρώτησα. Ξέρετε, εγώ δεν θέλω να κάνω διακοπές στο νησί σας, να μου κλείσετε κάποιο δωματιάκι. Γιατί είδα τις σχετικές αφίσες. Και τελικά είναι πολύ όμορφο νησί η Κρήτη. Όλα και όλα, αδελφέ. Είναι το ομορφότερο νησί η Κρήτη μας. Το ξέρεις και αν δεν το ξέρεις θα το μάθεις. Αλλά είναι και πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Πού θες να πας να μείνεις? Ναι, ξέρετε, κατά προτίμηση θα ήθελα να μείνω στο Κατσικοχώρι. Γιατί έχω κάτι συγγενείς εκεί, οπότε. Τι, στο Κατσικοχώρι? Ποιοι, μωρέ? Εκεί πέρα είναι όλοι κατσικοκλέφτες. Από ποιοι τσόγλαν είναι οι συγγενείς σου? Όχι και τσόγλαν, κύριε, όχι και τσόγλαν οι συγγενείς μου. Όπως μιλάτε έτσι για τους μαλεφάκηδες. Τι είπες, μωρέ? Είστε μαλεφάκες και δεν μιλάς τόση ώρα. Το ξέρεις ότι πριν 300 χρόνια οι προγονείς σου ήρθαν και κλέψαν από τους δικούς μου ένα ολόκληρο κοπάδι με κατσίκια. Και τι με νοιάζει εμένα, κύριε, που πριν 300 χρόνια κλέψαν ένα κοπάδι με κατσίκια από τους συγγενείς σας, συγγενείς μου, δηλαδή. Άμα δεν σε νοιάζει εσένα, νοιάζει εμένα, μωρέ. Το ξέρεις ότι αυτό που χίλια χρόνια να περάσουν δεν ξεπλένεται αυτό το κακό που μας κάνετε. Μόνο με αίμα, μωρέ, ξεπλένεται. Ελληνικός οργανισμός τουρισμού και ταξιδέψτε μια για πάντα. Αμάν! Έζεψα τη δαλίκα μου, τη φτύνω για το μάτι. Ενώ ευχές για πρίκα μου, τη δύναμη βάρβα. Προσοχή, προσοχή. Έκτακτη ανακοίνωση. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας. Αντία. Άγνωστης ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο προσγειώθηκε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η εξωγήινη είναι πολύ μικρή, πολύ κοντή, με λευκή περιβολή. Είναι δε τελείως μα τελείως ακίνδυνη. Εάν τους δείτε, πλησιάστε τους προσεκτικά και μιλήστε τους πολύ πολύ αργά. Θα σας καταλάβουν. Επαναλαμβάνω, θα σας καταλάβουν. Πάπα, τι βλακίες εξωγήινη και βγάζω μάτια χασούς μας περνάνε, μωρέ. Κάτσε να ρίξω ένα κατουρηματάκι να πούμε, να στανιάρουμε λίγο. Τόσες ώρες, άκου εξωγήινη, τι είμαστε, μωρέ, τίποτα βλάκες. Αυτό. Αμάν, η εξωγήινη που λέγει το ραδιόφωνο. Κοίτα ρε, κοντά άσπρα ανθρωπάκια. Αμάν, λοιπόν, είπε να είμαστε φιλικοί και να τους μιλάμε αργά για να μας καταλάβουν. Λοιπόν. Εγώ, Μάκη.
οδηγός Νταλίκας. Κατουράω. Εγώ Τάκης, οδηγός ασθενοφόρου. Χέζω. Αμάν. Κατά. Βοήθησε με, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Ναι, αγόρι μου, ό,τι θέλεις. Πάντα πρόθυμος, πασάκα μου. Γιατί υπάρχω εγώ σε αυτόν τον κόσμο? Γιατί? Για να απαντάω τις ερωτήσεις του γιώκα μου. Λέγε. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Δεν μου λες, κοίτα τώρα, εδώ το λέει. Έδωσαν, λέει, οι Άγγλοι, η κυβέρνηση έδωσε οδηγία στους πολίτες τους να μην έρχονται, λέει, στην Ελλάδα διακοπές. Ναι, αγόρι μου, δυστυχώς είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν φτάνει δηλαδή που βομβαρδίζουν τη Σερβία, βομβαρδίζουν και τον τουρισμό μας. Ναι, όμως κανονικά θα έπρεπε όλοι αυτοί οι Άγγλοι να θέλουν οπωσδήποτε να έρθουν εδώ πέρα. Κάτσε, γιατί τώρα με μπέρδεψες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό γιατί το λες έτσι? Από πού το συμπεραίνεις? Κοίταξε, ρε πατέρα, είναι παγκοσμίως γνωστό, ναι. Και άμα το ξέρω εγώ που είμαι μικρός, φαντάσου εσύ είσαι μεγάλη, ότι οι Άγγλοι είναι λουμπίνες, λουκριτίες, πώς το λένε, το σηκώνουν το σακάκι, κατάλαβες, λαλαλαλα. Λοιπόν, λέω εγώ, τώρα με το κλίμα έτσι όπως είναι αρνητικό για αυτούς στην Ελλάδα, πολλοί από τους Έλληνες, αν όχι όλοι, θα ήταν πρόθυμοι να τους τακτοποιήσουν τους Άγγλους. Γιατί δεν έρχονται λιγάκι από εδώ να τους δείξουμε? Χαρά θα ήταν για αυτούς. Καλό θα τους κάναμε. Το ξέρεις ότι έχεις γίνει πολύ χυδαίος. Άμα συνεχίσει ο πόλεμος, να δεις τι θα γίνω. Άντες μαζέψου κι εσύ τώρα. Και, ναι, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί για περισσότερο αμάν! Αμάν! Μπαμπάκα! Λέγε, αγόρι μου. Δεν μου λες, έχεις διαβάσει την Αποκάλυψη του Ιωάννη? Την Αποκάλυψη του Ιωάννη? Πώς? Λίγο την έχω διαβάσει. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, όχι σπουδαία πράγματα, ξέρεις, το έχω εμπεδώσει δηλαδή, αλλά μέσα στις άκρες έχω ρίξει μια ματιά. Άσε, μη συνεχίζεις, κατάλαβα, έχεις κάνει διατριβή σε αυτό το θέμα. Αλλά η ερώτησή μου είναι πιο απλή, έτσι, μπαμπάκα. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης είχε προφητεύσει αυτά που γίνονται τώρα στην Πάτμο και τα δείχνει τηλεόραση? Ποια, αγόρι μου, αυτά εδώ τα ξεφτιλίκια, γιατί ξεφτιλίκια είναι, που πήγαν οι Άλλοι να ξεπουλήσουν το μοναστήρι και επειδή ένας ηγούμενος τάχθηκε κατά της συγκάλυψης του ξεπουλήματος, βγήκαν όλοι οι μοναχοί να κάνουν κατάληψη στη Μονή. Ναι, αυτό λες, το ίδιο πράγμα λέμε, που βγήκαν οι μοναχοί με τις μαύρες σημαίες. Κοίταξε να δεις, αγόρι μου, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, την Αποκάλυψη του Ιωάννη δεν την έχω διαβάσει. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ξέρω όμως ότι προφήτευσε πολλά από τα κακά που έγιναν ή που θα γίνουν στην ανθρωπότητα. Αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι το άγιο μυαλό του άγιου αυτού ανθρώπου είναι αδύνατον και ήταν αδύνατον να προφητεύσει κάτι τόσο διαβολικά αρρωστημένο. Σωστός ο μπαμπάς. Μια φορά να είναι σωστός και ο μπαμπάς. Όχι, άλλες φορές ήταν, αλλά τώρα ήσουν πολύ σωστός. Μπράβο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς τον πελάτη. Ορίστε, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Έχω μάθει ότι κάνετε τον καλύτερο γύρο. Αχ, θα σας μαλώσω. Όχι τον καλύτερο γύρο. Ο Γιωρίκας βρε κάνει τον καλύτερο γύρο του κόσμου. Τον καλύτερο γύρο του κόσμου, ορίστε, τι θέλεις? Μάλιστα, θα ήθελα μία πίτα γύρω χωρίς ντομάτα, αν γίνεται. Πίτα? Πίτα γύρω χωρίς ντομάτα? Αμάν, ντομάτα δεν έχω. Να σου κάνω ένα πίτα γύρω χωρίς κρεμμύδι? Αμάν! Κυρίες και κύριοι, ο μονόπλευρος αυτός πόλεμος καλά κρατεί. Και το ΝΑΤΟ, πιστό βέβαια σε αυτά που πρεσβεύει, συνεχίζει να κάνει λάθη. Το τελευταίο λάθος όμως, σαν να παραήταν λαθασμένο. Οι έξυπνοι πιλότοι με τα ακόμα πιο έξυπνα βλήματα χτύπησαν την Κινέζικη πρεσβεία, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους. Απόψε είχαμε ένα ακόμη χτύπημα στο κέντρο της Γιουγκοσλαβικής πρωτεύουσας. Αυτό είναι το κτίριο της Κινέζικης πρεσβείας που χτυπήθηκε σήμερα το βράδυ. Οπωσδήποτε είναι ένα τοϊκό χτύπημα που αφήνει πολλά ερωτηματικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ, Τζέιμι Σέι, μίλησε για τρομερό ατύχημα, καθώς όπως είπε, ο πιλότος που εκτόξευσε την μοιραία έξυπνη βόμβα νόμισε ότι επρόκειτο για κάποιο άλλο γειτονικό κτίριο. Και κατέστησε σαφές ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν. That Operation Allied Force will continue.
Το γεγονός αυτό που είδατε μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, μας ανάγκασε να ξαναμιλήσουμε με αυτόν τον γελίο παπαρολόγο, τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, κύριο James C. Ακούστε πως δικαιολόγησε αυτή τη φορά το απίστευτο και τραγικό αυτό εντός εισαγωγικών λάθος του ΝΑΤΟ. Κύριε C, τι έχετε να πείτε αυτή τη φορά για το καινούριο λάθος του ΝΑΤΟ, δηλαδή τον κατά λάθος βομβαρδισμό της Κινέζικης πρεσβείας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 4 Κινέζοι δημοσιογράφοι? Έλα ρε Σι Αντώνης, τώρα βρήκαμε θέμα να έχουμε να ασχολούμαστε. Δηλαδή οι Κινέζοι τώρα ήταν ένα δις και τώρα είναι 999.999.996. Και τι έγινε ρε Σι Αντώνης, έχεις δηλαδή ένα πιο απλό παράδειγμα, έτσι? Έχεις εσύ ένα δισεκατομμύριο και έρχομαι εγώ και σου παίρνω 4 δραχμούλες. Τι έγινε? Τι έγινε κύριε Σι, εδώ δεν μιλάμε για δραχμές, εδώ μιλάμε για ανθρώπους, το καταλαβαίνετε? Αλλά πού να τα καταλάβετε εσείς αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, θα ήθελα να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση. Λύστε μας μια απορία. Πώς γίνεται εσείς που έχετε μελετήσει το Βελιγράδι και το έχετε μάθει απ' έξω και ανακατοτά να κάνετε τέτοια λάθη? Κοίταξε να δεις Αντώνη, δεν ήταν ουσιαστικά ένα λάθος να πούμε. Και θα σου πω, επειδή σου έχω και αυτή τη ρημαδιασμένη την αδυναμία. Έχει χάρη που είσαι καλό παιδί. Δεν φταίει κανείς άλλος. Φταίει η κακιά στιγμή του PJ. Ποιος είναι πάλι αυτός ο PJ, κύριε C? Ένα ακόμα πολύ καλό παιδί. Ρε Σι Αντώνης, είσαι ή δεν είσαι πολεμικός ανταποκριτής? Άμα δεν ξέρεις εσύ τον PJ, το καλύτερο παιδί ανατολικά του Κεντάκη, ποιος το διάλογο ξέρεις ρε Σι Αντώνη? Αλλά μιλάς και εσύ, γιατί δεν γνωρίζεις τι περνούσε αυτό το παιδί κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αντε, άρχισαμε πάλι. Τι περνούσε, κύριε Σι, ο PJ κατά τη διάρκεια της πτήσης? Τι περνούσε, Αντώνης. Τα γνωστά περνούσε. Ευκύλια, διάρκεια, τσέρλι πίπι, απ' όλα. Ξέρω. Πάλι σηκωτάκια πουλιών με μαγιονέζα, κύριε Σι. Α, ναι, Αντώνης, ναι. Αυτή τη φορά τα έκαναν χειρότερα τα πράγματα. Πάει ο βλάκας, ο PJ, και τρώει σε κινέζικο εστιατόριο στα Τύρανα. Κάνεις ποτέ τέτοια κοτσάνας? Είναι δυνατόν να φας μπαμπό στα κάρβουνα και ράμφος πάπιας σε κινέζικο εστιατόριο των Τυράννων που έχει μάγειρα Αλβανό που πιάνει τα μάτια του Μιτσιμπιδάκη Αντώνης και δεν φαίνεται Κινέζος? Ποτέ δεν το κάνεις αυτό. Τα υπόλοιπα Αντώνης είναι γνωστά. Mayday, mayday, μια πιάσε κόψιμο, αμόλατα όπου βρες του λέμε και εμείς. Πώς να μην ξεσπάσει μετά το παιδί πάνω στην Κινέζικη πρεσβεία? Είχε τα δίκια του, όπως και να το κάνουμε. Απ' την άλλη πάλι κάθομαι σκέφτομαι. Αυτά θα είναι βρε αδελφά, που θα λέμε στα παιδιά μας μετά τον πόλεμο και θα γελάμε. Κατάλαβες τώρα Αντώνης? Το μόνο που κατάλαβα κύριε Σι είναι ότι με αυτόν τον εντός εισαγωγικών πόλεμο, και αν συνεχίσετε να ενεργείτε τόσο ανεγκέφαλα στο τέλος, μάλλον δεν θα μείνει τίποτα. Άντε μωρέ Αντώνη, όλο κινδυνολογίες να πούμε που δεν θα μείνει τίποτα. Θα μείνει στο τέλος μια καταπληκτική ανθολογία γεμάτη σπαρταριστά ανέκδοτα, βγαλμένα κυριολεκτικά μέσα από την ευχάριστη καθημερινότητα του πολέμου, Αντώνη. Αμάν! Σας παρακαλώ κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είστε τόσο διστακτικός δηλαδή. Έχω έρθει εδώ να μάθω για την πρόοδο του γιού μου. Μιλήστε μου σας παρακαλώ για το παιδί μου. Θα σας μιλήσω κύριε Κανέλη, θα σας μιλήσω. Λοιπόν, πρέπει αρχικά όμως να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποια κακά νέα για το παιδί σας και κάποια καλά νέα για το παιδί σας. Από πού θέλετε να ξεκινήσω, πείτε μου. Ξέρω εγώ κύριε καθηγητά, ξεκινήστε από τα κακά νέα να μας μείνουν τα καλά στο τέλος, να χαρούμε και λίγο. Αυτό ήταν που φοβόμουν. Τώρα πώς να σας το πω. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Κανέλη, θα σας μιλήσω ευθέως. Ο γιος σας είναι αδερφή. Αδερφή? Είπατε ότι ο γιος μου είναι αδερφή, κύριε καθηγητά, είστε σίγουρος? Ναι, κύριε Κανέλη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι να σας πω, ο γιος σας είναι αδερφή. Ο Θεέ μου. Ο Θεέ μου. Μην κάνετε έτσι, κύριε Κανέλη. Ηρεμήστε. Σας είπα, υπάρχουν και καλά νέα. Αυτά δεν μετράνε για σας. Ωχ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Με κοροϊδεύετε. Με ειρωνεύεστε. Εμπέζετε με τον πόνο μου. Τι καλά νέα να μου πείτε δηλαδή μετά από αυτό που ξεστομίσατε? Εγώ σας παρακαλώ, κύριε Κανέλη. Εγώ σας παρακαλώ. Το ξέρετε ότι ο γιος σας βγήκε φέτος στο σχολείο μας μισάνοιξη 99. Αυτά δεν είναι καλά νέα, δηλαδή? Αμάν! Όπως πολύ συχνά λέμε για όλα τα επαγγέλματα, κυρίες και κύριοι, να το πούμε και για την συμπαθέστατη τάξη των μηχανικών αυτοκινήτων. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί μηχανικοί αυτοκινήτων. Έτσι είναι η ζωή. Εμείς ως εκπομπή δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Μπορούμε όμως να σας παρουσιάσουμε μια τυχαία ημέρα σε ένα τυχαίο συνεργείο, ένα τυχαίο άνθρωπο που με το τυχαίο αυτοκίνητό του πήγε για να του τύχει κάτι. Παρακολουθήστε. Άνοιξε το παράθυρο να μπει
Δροσά να πει του Μάη. Ποια δροσιά ρε Ιορδάνη, μας έχει φάει το λιοπύρι. Μάιο μήνα ρε, πρώτη φορά. Πήρα φωτιάτα τέτοια μας. Ρε κυρνώντα. Σ' ακούσαμε, έλα, 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 όπα, όπα, καλά είσαι. Κατέβα, κλείσε, μπικ και μπικ, τι είναι εδώ να πούμε. Καλημέρα κυρία. Καλημέρα, ωραίο εργαλείο. Ωραίο δεν θα πει τίποτα. Δεν θα πει τίποτα, σας χαίρουμε, Λαζοντόιτς, έτσι. Το έφερες λαθρέο από τη Γερμανία, κομμένο, είναι μαϊμού σίγουρα. Τι Λαζοντόιτς κύριε, τι λαθρέο είστε με τα καλά, σας προσβάλλετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το αμάξι μου είναι απολύτως νόμιμο και εγώ είμαι Έλληνας. Σας το έχω φέρει για μια αλλαγή λαδιών. Α, για μια απλή αλλαγή λαδιών. Εντάξει, άσε τα κλειδιά και έλα σε 5 ώρες να το πάρεις. 5 ώρες? 5 ώρες τρελός, μωρέ. 5 ώρες, δηλαδή χρειάζεται 5 ώρες για μια απλή αλλαγή λαδιών. Κοίταξε να δεις, μη μου φωνάζεις εμένα. Μια με την κόρνα, μια με τις φωνές. Τα πυράκια μου βαράνε, έτσι. Πρόσεξε καλά. Αν θες πάρε το σκατό αυτοκίνητό σου και πάρε αλλάξεις μόνο στα λάδια. Αν όμως λέω, αν όμως θες να στο περιποιηθεί ονώντας ο Αλαφροχέρης, τότε άστο, σκάσε και περίμενε. Εντάξει, έγινε ρε παιδιά, άντε να μου το περιποιηθεί ονώντας ο Αλαφροχέρης, να πούμε το αφήνω εδώ, τα κλειδιά είναι πάνω στο αυτοκίνητο, σε 5 ωρίτσες έρχομαι να το πάρω, αλλά σε παρακαλώ αδελφέ, το αμάξι μου και τα μάτια σου. Τα πάμε ρε φίλε, ονώντας είναι Αλαφροχέρης. Έγινε, άντε. Τα τρένα που φύγαν, έρτς καταμαζεύτηκε εδώ μέσα. Αγάπες μου πήρανε, αγάπες και κλαίνε. Φλαράκι, πού είναι το αφεντικό, το αμάξιμο, πού είναι? Ο Κυρνώντας, κάτσε αδερφέ να σε πω. Λοιπόν, ο Κυρνώντας πήρε το μερτσεντέ, πήρε και την τασία και πήγαν να αλλάξουν λάδια. Μα μου είπε να έρθω σε 5 ώρες. Ποια είναι τώρα αυτή η τασία που την πήρε μαζί του για να αλλάξουν λάδια του συνεργείου? Όχι, ρε Χαϊβάτ, μπούφο, το κομμενάκι, βρε το κομμενάκι. Και ο Κυρνώντας, όχι να πένευτο για τα αφεντικό μου, όταν αλλάζει λάδια στην τασία, θέλει 5 ώρες. Για να αργεί, μάλλον τις αλλάζει και τον αδόξαστο και τα φώτα. Κάτσε, περίμενε, εσύ, κάτσε. Ναι, ναι, πουλί, χελιδόνι μου. Τίποτα δεν σέβονται, βρε. Κάτω τα πόδια, βρε. Θα επαναλερώσεις κατευθείαν την ξένη την περιουσία. Λοιπόν, αδερφέ, πρόσεξε καλά τι θα σε πω. Η ώρα είναι 4, εγώ σχολνάω. Με συγχωρείς, δεν μπορώ να μείνω. Λοιπόν, πάρε τα κλειδιά του μαγαζιού. Προσεκτικά θα κλείσεις και αύριο πρωί 6.30 ώρα, ταν! Ανοίγουμε. Μην τυχόν και αρχίσεις, 6.30 ώρα, ταν! Θα ανοίξω το μαγαζί. Βρε, ας το διάλογο που θα έρθω να ανοίξω το μαγαζί, 6.30 ώρα, ταν! Ρε, δε θα έρθει ο νόντας, ρε. Δεν τρέπεσαι ρε λιγάκι. Ολόκληρος άντρας ρε, δεν τρέπεσαι λιγάκι ρε. Που σου λέω εγώ να έρθεις σε 5 ώρες και αντί να σεβαστείς το λόγο ρε του καλλιτέχνη, έρχεσαι και μου τρονιάζεσαι μέσα στο μαγαζί μου. Δεν τρέπεσαι ρε? Αλλά έτσι είστε όλοι. Πάνω από το κεφάλι του μάσταρα, γκουρουγκούρου εκεί πέρα κάντε παρατηρήσεις, ίσα ίσα να μας πάσετε τα νεύρα. Νοντά, δεν μου λες αγοράκι μου. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν περάσει 10 ώρες από τη στιγμή που σου έφερα το αυτοκίνητό μου να το φτιάξεις! Πω πω, 6 ώρα πήγε το απόγευμα και είμαστε κλειστά απόψε. Φιλαράκι, sorry, πρέπει να κλείσουμε να πούμε. Δεν λες ρε κάθαρμα, είσαι με τα καλά σου που σου έδωσε το αμάξι μου να το αλλάξει τα λάδια και πήγες και άλλαξες τα λάδια της στασίας. Όλα μου τα είπε χαρτί και καλαμάρι ο βλαμμένος ο βοηθός σου. Σε αυτό θέλω λίγο να σου πω δύο λόγια. Ξέρεις τι, εκεί που μένει η Τασία έχει απέναντι μια μονοκατοικία και την νίκιασε τώρα ένα παλικάρι και έχει μια κούρσα. Τι και... με νοιάζει ρε μένα ρε για την Τασία, με το αμάξι μου πες τι έκανες. Τι να έκανα ρε σε αδελφέ, κάτι παντιλίκια έκανα, κάτι ανάποδα τιμόνια, κάτι τέταρκε. Ο κόσμος έτρεχε πάνω στα πεζοδρόμια να σωθεί, άλλοι χειροκροτούσαν τα μπαλκόνια, ένας μπάτσος μου έχωσε μια κλίση. Ένας μπάτσος σου έχωσε κλίση? Ναι ρε ο ηλίθιος, έρχε μου λέει θα σε γράψω. Και του λέω γράψε με, εγώ δεν θα σε γράψω, νομίζεις, μήπως δικό μου είναι τα αμάξι, κάνε τι γουστάρεις. Και μου χώνει μια πενηντάρα να πάρ' την και πούλησε, πάνε να την πληρώσεις αύριο, γιατί λέει διπλασιάζεται λέει, το πρόστιμο. Νόντα, άκουσε με αγοράκι μου, αύριο το πρωί θα πας να πληρώσεις την κλίση πρωί πρωί, έτσι. Τώρα,
Θα αλλάξει τα λάδια στο αυτοκίνητό μου. Να το πάρω να σηκωθώ να φύγω από εδώ μέσα. Τι λάδια, ρε φιλαράκι, πλάκα μας κάνεις. Η επαγγελματική μου συνείδηση δεν μου επιτρέπει εμένα να σου επιτρέψω να φύγεις από το μαγαζί μου με αυτό το σαράβαλο. Για να καταλάβεις, ρε αδελφέ, όταν εγώ οδηγούσα αυτό το αμάξι, να πούμε, μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης ταχύτητας, στις 9.500 με 11.500 στροφές, το αμάξι έβγαζε καπνούς, χτυπούσε από κάτω να πούμε κάτι γινόταν. Γι' αυτό σου λέω: δώσ' μου 100 χιλιαρικάκια, 10 μέρες καιρό και θα σου κάνω εγώ μια πατέντα. Τούρμπο θα το κάνω, ρε! Γεια σας! Παρακαλώ! Έχω ένα BMW 850 έξω αυτόματο, μπορούμε να το αλλάξουμε τα λάδια. Ω, τι λέτε, κύριε, με χαρά! Πολύ εύκολα, αφήστε μου τα κλειδιά και ελάτε σε 5 ώρες να το πάρετε. Σε 5 ώρες να το πάρω! Ε, βέβαια, κύριε μου. Νόντας ο αλαφροχέρης, θα σας κάνουμε δουλειά αλφα-αλφα. Αφού είσαι νόντας ο αλαφροχέρης, θα έρθω σε 5 ώρες. Έγινε, κύριε. Γεια σας! Τα λέμε σε 5 ώρες. Αρετασία. Και BMW 850, αϊ, αρετασία, στην πούτρα σ' έχω! Αμάν! Συγγνώμη κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο να παρκάρω το αυτοκίνητο? Ευχαρίστω. Ευχαριστώ. Πάρ' το αλλιώς. Έλα, έλα όπως είσαι τώρα, έλα. Πάρ' το αλλιώς. Έλα, αλλιώς, αλλιώς. Έλα τώρα όπως είσαι, έλα. Έλα πίσω, έλα, έλα. Έλα! Έλα μαλάκα να δεις τι έκανες! Αμάν! Ξύνομαι κυρίες και κύριοι, ξύνομαι σε αυτό το σημείο του αγώνα γιατί έχω φαγούρα. Αλλά ας περάσω στο ψητό. Πριν από μερικά χρόνια, στο χώρο της οδικής βοήθειας, δραστηριοποιούνταν μία-δύο μεγάλες εταιρείες. Τον τελευταίο καιρό όμως, έκαναν την εμφάνισή τους πολλές νέες εταιρείες οδικής βοήθειας, οι οποίες προσπάθησαν να προσελκύσουν τους πελάτες με χαμηλότερες τιμές. Όπως όμως ήταν φυσικό, κάποιες από αυτές δεν προσφέρουν στους πελάτες τις αναμενόμενες υπηρεσίες. Δείτε ένα παράδειγμα στο επόμενο θέμα και θα καταλάβετε ακριβώς για τι πράγμα προσπαθούμε να σας μιλήσουμε. Φρωμό άμαξο. Ωρε Θεέ μου, τι έγινε, πάμε ρε καμπιμό τώρα. Ότο Μίτσος. Αχ, τι γερανός είναι αυτός, Μίτσο μου. Αχ, τον ακούω και πως ανυψώνεται, Μίτσο μου. Αχ, και καμπός κατυψώνεται. Κάτσε το τηλέφωνο, Τασία! Κάτσε το τηλέφωνο, το γερανό, άσε εδώ που πας, Μίτσο! Δεν γίνεται, περίμενε, Τασία! Ρε Μίτσο! Έρχομαι! Αχ, ρε Μίτσο! Τώρα ήταν ανάγκη! Ότο Μίτσο, οδική βοήθεια, παρακαλώ! Επιτέλους το σηκώσατε, κύριε Μίτσο! Έχω πάθει μία βλάβη εδώ με το αυτοκίνητό μου, Φουκαρίδης ονομάζομαι! Ναι, μισό λεπτό, να κοιτάξω στο κομπιούτερ, ακούς! Μισό λεπτό λίγο. Κάτσε ρε, να γίνει, online είμαστε. Λοιπόν, Φουκαρίδης, σε βρήκα! Πού βρίσκεσαι! Πού βρίσκομαι, πρέπει να έχω σταματήσει κάπου κοντά στα Διόδια Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και τι θα πει κάπου κοντά στα Διόδια, κύριε Φουκαρίδη! Θα πρέπει εγώ να ψάχνω κάπου κοντά στα Διόδια για να σε βρω! Εντάξει κύριε Μίτσο, μην κάνετε έτσι, ας δώσουμε ένα ραντεβού κάπου συγκεκριμένα. Ωραία! Να πούμε τότε αύριο το απογευματάκι στο καφέ Ρεγκάλ. Θα φέρω και ένα φιλαράκι μαζί αν δεν σε πειράζει. Κύριε Μίτσο, δεν αφήνεις τώρα τις αηδίες, λέω εγώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε, τόσα λεφτά πληρώνουμε κάθε μήνα στην Ότο Μίτσος. Τσακίσου και έλα αμέσως εδώ. Εντάξει, 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 θα έρθω. Πείτε μου μόνο πώς θα σας γνωρίσω. Έλα Παναγία μου, τι πώς θα με γνωρίσεις ρε. Θα δεις ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει μείνει στην άκρη του δρόμου και θα είμαι απ' έξω εγώ και θα σε περιμένω. Σιγά κύριε μου, μισό λεπτό. Ποιος νομίζετε ότι είστε? Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου με οδηγούς απ' έξω να περιμένουν? Ωραία κύριε Μίτσο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, τι θέλετε να κάνω για να με γνωρίσετε? Λοιπόν, πάρε τη ρεζέρβα στα χέρια σου και άρχισε να χοροπηδάς μπροστά στο αυτοκίνητό σου, προκειμένου μόλις φτάσω εγώ εκεί να σε δω και να σε γνωρίσω. Εγώ τελειώνω μια δουλειά εδώ, τακτοποιώ ένα ντομενάκι και έρχομαι αμέσως. Για να μην ξεχνιόμαστε, Μίτσος, έτσι, ο πιο γρήγορος του κόσμου. Περίμενε με και έρχομαι. Τι είπε ρε ο άνθρωπος? Θα τακτοποιήσει ένα ντομενάκι και έρχεται αμέσως. Άντε πάμε να πάρουμε τη ρεζέρβα.
Αχ, βρε Μίτσο, ξεροστάλιασα, έλα. Εσύ ξεροστάλιασες, πλάκο στη δουλειά μας. Αχ, βρε, έλα, γρήγορα, έλα, γρήγορα. Τι μου κάνεις, Μίτσο μου. Το χρειαζόσουν ατασία. Αχ, το γερανό σου. Το γρήγορα στο κλάσμα ατασία. Αχ, που με ανεβαζείς. Ξηρά, ξηρά. Άντε βρε Μίτσο, τελείωνε! Ο πιο γρήγορος του κόσμου και τρίχες! 5 λεπτά είπα στον άντρα μου το θάλιψο! Έχω αφήσει το φαγητό στη φωτιά! Τελείωνε! Ποιο φαγητό βρε Σιτασία! Ο άλλος που έμεινε στην εθνική οδό να χοροπηδάει με τη ρεζέρβα αυτόν που τον βάζεις! Αλλά είπαμε, ο Μίτσος είναι ο πιο γρήγορος του κόσμου! Όταν πηδάει όμως ο Μίτσος αργεί να τελειώσει. Το γερανό σου. Ο το Μίτσος, ο πιο γρήγορος του κόσμου. Αμάν! Τα λεφτά σου, ρε! Τι τα θέλεις? Για να χαλάσω ένα χιλιάρικο. Ψηλά θέλω, βρε, κατάλαβες. Ψηλά. Αμάν! Α, τι όμορφα σκουλαρίκια! Τις τα χαρίσατε στην επέτειο της γνωριμίας σας. Και αυτή την επόμενη μέρα έχασε το ένα. Και εσείς από τα νεύρα σας την κάνατε μαύρη στο ξύλο. Γιατί είστε κακός άνθρωπος. Ναι, εσείς, θα σας μαλώσω. Ελάτε τώρα, μην κάνετε έτσι. Μην στεναχωριέστε, μην κλαίτε, μην απελπίζεστε. Η επιστημονική ομάδα της Αμάν Τελεσόπινγκ για ακόμα μια φορά σας δίνει τη λύση. Διασωτήρα σκουλαρικιών. Το καινούριο καταπληκτικό προϊόν της Αμάν Τελεσόπινγκ που έρχεται να δώσει τη λύση. Τοποθετήστε το στην καλή σας και εσείς φορέστε πλέον άφοβα τα σκουλαρίκια σας. Κουνήστε το κεφάλι σας, αφήστε τα σκουλαρίκια ελεύθερα και ας πέσουν. Η ασφάλεια του σκουλαρικού διασωτήρα είναι μοναδική. Τα άτακτα σκουλαρίκια θα βρεθούν στην αγκαλιά του διασωτήρα. Μην καθυστερείτε, τηλεφωνήστε τώρα στο 0700-800-900 αυτού και βγαίνω και αποκτήστε το σκουλαρικό διασωτήρα στη μοναδική τιμή των 400.307 δραχμών. Για όλους τους κατόχους της Αμάν Βίζα, δώρο ο κολυμπηθρό διασωτήρας όλου του πάνου συστήματος. Διασώζει τα πάντα. Κολλιέ, ψεύτικα στήθη ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να πέσει. Σκουλαρικό διασωτήρας. Κολυμπηθρό διασωτήρας. Τα ολοκένουργια καταπληκτικά προϊόντα με την εγγύηση και την υπογραφή της Αμάν Τελεσόπινγκ με σεβασμό στον απρόσεκτο καταναλωτή. Λοιπόν, ναι, όπως σας τα είπα. Κάνω επαλήθευση. 3.000 δραχμές τσιμέντο και 600 δραχμές τούβλα. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλά ρε βλαμμένε. Τι κάνεις τώρα πάλι εκεί, δηλαδή τι είναι αυτές οι παραγγελίες που έδινες? Εγώ είμαι βλαμμένος που φροντίζω το μέλλον μου. Φροντίζεις το μέλλον σου με το να αγοράζεις τσιμέντα και τούβλα? Δεν είναι απλά τσιμέντα και τούβλα, είναι οικοδομικά υλικά. Έστω αγόρι μου, οικοδομικά υλικά. Πώς θα σου εξασφαλίσουν δηλαδή αυτά τα οικοδομικά υλικά το μέλλον σου? Έτσι πατέρα, βάλει λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Παλιά οι μαυραγωρίτες αγοράζανε, λέει, λάδι, ψωμί, στάρι και άλλα πράγματα τέτοια και τα πουλούσανε, να πούμε, και βγάζανε λεφτά. Τώρα εγώ αγοράζω τούβλα και τσιμέντα και μόλις τελειώσει ο πόλεμος θα τα πουλήσω. Γιατί εγώ θα φτιάξω τη Γιουγκοσλαβία. Να μην βάλω και κάτι στην τσέπη μου. Το κολόπεδο σύγχρονος μαυραγωρίτης μου έγινε, ρε. Και ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, εκεί που όλα είναι τόσο καλά, εκεί που όλοι περνάμε τόσο όμορφα, έρχεται η ώρα για ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Αμάν της Τρίτης, το οποίο εν μέρει ήταν αφιερωμένο στο αυτοκίνητο και αυτός ήταν ο Σωτήρης Καλυφάτσης. Αυτός ήταν ο Αντώνης Κανάκης και αυτός ήταν ο Γάδωρος του Αμάν, κυρίες και κύριοι. Την επόμενη Τρίτη, προσέξτε πάρα πολύ καλά, την επόμενη Τρίτη, το καλοκαιρινό επεισόδιο του Αμάν. Μην τολμήσετε, αγαπητοί μου φίλοι, να χάσετε το επόμενο επεισόδιο του Αμάν. Είναι πολύ σημαντικό και για εσάς και για εμάς. Το καλοκαιρινό Αμάν. Την άλλη Τρίτη και όχι Τετάρτη. Μόνο από την τηλεόραση του Αντένα στις 11 το βράδυ. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, το σημαντικό, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να είστε πολύ καλά παιδιά. Με υγεία και χαρά. Έως τότε λοιπόν, γεια σας! Τι λέει εδώ? Τι
τι λέει εδώ. Εδώ λέει ότι το αυτοκίνητό μου έχει 110 άλογα. Αυτό είναι έτσι, δεν έχεις να μου πεις κάτι άλλο. Το αμάξι έχει 110 άλογα. Μάλιστα κύριε, το αυτοκίνητό μου έχει 110 άλογα. Είστε σίγουρος, αγαπητέ μου φίλε, ότι δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Έτσι, τελευταία φορά ρωτάω. Μιλάμε μόνο για 110 άτομα. Άτομα. Αυτά τα γόνατα γνωρίζουν όλα τα χαλικάκια της παραλίας. Αυτή η πλάτη έχει ξαπλώσει παντούς όλες τις πευκοβελόνες. Όλο το νησί έχει περάσει από πάνω μου, καλέ. Τι να το κάνεις το φυλάδι. Καλέ, μπες μέσα! Μην κάθεσαι εκεί στο ρεύμα! Αυτό το κορμί το έχει αλώσει όλο το νησί από πάνω μέχρι πάτω, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτά τα γόνατα εδώ που βλέπεις έχουν καθίσει σε όλες τις ακρογιαλιές, σε όλα τα χαλικάκια. Αυτή η πλάτη έχει ξαπλώσει πάνω σε βράσια, επάνω σε μαρούνες. Τι μου λένε μάκη τόση ώρα, δεν κατάλαβα. Εξηγήστε μας κάτι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ξέρετε απ' έξω και ανακατώ το Βερολίνο. Το Βερολίνο. Ποιος είναι αυτός ο PJ πάλι, κι άλλο που λέει καλό παιδί? Σοβαρά μιλάς, Αντώνης? Ποιος είναι αυτός ο PJ πάλι, κύριε εσύ, άλλο που λέει καλό παιδί? Καλά πλάκα κάνεις. Αντώνη, με κάνεις για το λαθό. Σε μου βγαίνεις από το ρούχο μου, δεν ξέρεις το PJ. Τι τραβούσε ο PJ κατά τη διάρκεια της πτήσης, κύριε εσύ? Τα γνωστά, Αντώνης, ξέρεις. Ευκαιρία, τσιρλιπίπι, τα γνωστά. Ξέρω, πάλι σικουτάκια πουλιών με μαγιονέζα. Όχι, δεν πάει. Ποιος είναι αυτός ο PJ πάλι, κύριε εσύ, ένα ακόμα πλή καλό παιδί? Αντώνης, δηλαδή είσαι πολεμικός ανταποκριτής ή δεν είσαι? Δεν ξέρεις τον PJ, το καλύτερο παιδί ανατολικά του Κεντάκη, ο πατέρας του έχει πάρει. Τι τραβούσε, κύριε εσύ, κατά τη διάρκεια της πτήσης ο PJ? Τι να τραβούσε, Αντώνης, τα γνωστά τραβούσε ο άνθρωπος. Τσιρλιπίπι, ευκύλια, τα γνωστά. Ξέρω, πάλι σικουτάκια πουλιών με μαγιονέζα. Μη γελάσω. Και εσύ μη γυρνάς, βρε μαλάκα. Αν έχεις το Θεό σου, Αντώνης, πας ποτέ, μωρέ, στα Τύρανα, σε κινέζικο εστιατόριο να φας ράμφους πάπου, έτσι, ου. Παππούς τα κάρβουνα με ράμφους πάπου. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Mayday, πού να μιλήσω, αμ' όλα τα που βρεις, να η κινέζικη πρεσβεία έγινε ένα συνδυασμός στο μυαλό του με τα μπαμπούκια της πάπιας, καταλαβαίνεις, και τα έκανε όλα κομμάτια. Δεν φταίει αυτό, εγώ του. Τι λες, Αντώνης, που δεν θα μείνει τίποτα? Σε πληροφορώ ότι στο τέλος θα γελάς και το παρδαλό κατοίκης. Πέντε. Σαν μαλλιφάκινες. Πάμε. Ποιος νομίζετε ότι είστε, κύριε? Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κι άλλα αυτοκίνητα? Εγώ, άτομες, μόκονο. Εγώ, Μάκης, οδηγός Νταλίκα. Τι καλά νέα να μου πείτε μετά από αυτό που μου... Τι καλά νέα. Σας παρακαλώ, κύριε Κανέλη, σας παρακαλώ, γιατί το λέτε αυτό? Ο γιος σας πληροφοριακά. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλήστε για το παιδί μου, γιατί είστε τόσο διστακτικός. Πείτε μου για το γιο μου. Έχω έρθει εδώ να μάθω για την πρόοδό του. Σταμάτα, γιατί όλοι γύρω-γύρω με πεθαίνουν τα γέλια. Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα σας. Ξέρετε, ενδιαφέρομαι να αγοράσω ένα τέτοιο είδους αυτοκίνητο. Και πολύ καλά κάνατε και ήρθατε στην εταιρεία μας. Οι Mercedes φημίζεται για τα καλύτερα τα δικαίωμα. Εγώ το λέω. Το λέω. 40 χρόνια. Να είσαι,